Κατάλαβα ότι αυτό με το παρανό που είπα είναι θέμα γλώσσας. Στα γαλλικά όταν λέμε ότι είσαι παρανό, δεν είσαι παρανοϊκός, είσαι αιμονικός. Σε έχει κατακλείσει αυτό, σου έχει γίνει αιμονή ιδέα. Μα όταν παρακολουθείς τους ίδιους σου τους υπουργούς, όταν έχεις την αίσθηση ότι κινδυνεύεις, υπάρχει συνωμοσία, κίνδυνος, έχεις προσωπικές δυσκολίες, ξέρω εγώ, όχι για λόγους εθνικής ασφάλειας, αλλά για πολύ πιο προσωπικούς από ό,τι φαίνεται λόγους, πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω. Φαντάστηκα ότι αυτό το tweet προκαλούσε τέτοιο άλλο, αλλά οι αντιδράσεις που βλέπω είναι εύγλωτες και για τα όσα είδαμε ή δεν είδαμε και τις εξηγήσεις που είχαμε ή δεν είχαμε επί τόπου στην αποστολή. Συναντήσαμε τις αρχές και στόχος είναι όταν κάνουμε τέτοιες αποστολές να έχουμε ενημέρωση, έτσι ώστε τελικά να τους πιστεύουμε όταν μας λένε ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με κατασκοπία ούτε με παράνομες δραστηριότητες. Δηλαδή όμως θα πρέπει να πιστέψουμε το λόγο που μας δίνουν. Δεν μας δώσαν ούτε στοιχεία, μόνο αυτά που μας λένε. Ούτε η Εξεταστική Επιτροπή στην Ελλάδα, στη Βουλή των Ελλήνων, μας έδωσε πρόσβαση στο πόρισμά της. Οι επίσημες αρχές επίσης δεν μας έδωσαν τις εκθέσεις των ερευνών που έγιναν. Γιατί μας λένε, βεβαίως έγιναν έρευνες για τις υποτιθέμενες σχέσεις μεταξύ των εταιριών και της κυβέρνησης και δεν υπάρχει καμία σχέση. Ναι, αλλά δεν το πήγαν μέχρι τέλους, δεν άνοιξαν λογαριασμοί τραπεζικοί των εταιριών αυτών. Και φυσικά όλα αυτά είναι εικασίες και ισχυρισμοί που ανακαλύπτουμε από τον τύπο. Και ευτυχώς οι δημοσιογράφοι είτε στην Ελλάδα είτε αλλού έκαναν αυτή την ερευνητική δουλειά. Αλλιώς η δική μας Εξεταστική δεν θα είχε γεννηθεί ποτέ. Και αυτό το σκάνδαλο δεν θα είχε αποκαλυφθεί και θα συνεχιζόταν κανονικά. Αν δεν υπάρχει καμία ευθύνη όμως από πλευράς της κυβέρνησης, να μας φέρουν τις αποδείξεις. Όχι να απαξιώνουν, να εκφοβίζουν, να πιέζουν και να κάνουν αγωγές σλαπ στους δημοσιογράφους που τολμούν να αποκαλύψουν αυτά. Απαξίωση και άλλων, όχι μόνο των δημοσιογράφων και ημών. Ο υπουργός αντέστρεφε τις ερωτήσεις μας και μας έκανε εκείνος ερωτήσεις. Γνωρίζετε, λέει, ένα κράτος μέλος που να... Μα δεν σε ρώτησε αυτό, κύριε Υπουργέ μου. Ζητούμε τις αποδείξεις από πλευράς, ο κύριος Γεραπετρίτης. Ότι δεν δόθηκε εντολή στις μυστικές υπηρεσίες, ότι δεν έχει σύνδεση Ιντελέξα με την κυβέρνηση, γιατί το θέμα που τίθεται δεν είναι ποιος έχει την ιδιοκτησία του Predator από πλευράς της κυβέρνησης ή των μυστικών υπηρεσιών, αλλά τη χρήση. Ποιος το χρησιμοποίησε? Οι μυστικές υπηρεσίες χρησιμοποίησαν το Predator? Ναι ή ου? Ακόμα δεν έχουμε λάβει απάντηση και μάλιστα επίσημη. Αφού αποκαλύφθηκε μία νιωστή λίστα ονομάτων τώρα, η απάντηση παραμένει ότι η Ελλάδα θα απαγορεύσει την πώληση αυτού του λογισμικού και τέτοιων είδων. Πολύ ωραία, μπράβο της. Για τη χρήση μιλάμε, όχι για την πώληση. Τώρα κυνηγάμε την ουρά μας εδώ πέρα. Παραγωγή, χρήση, πώληση, εισαγωγή τέτοιου κακόβουλου λογισμικού, όλα αυτά θα πρέπει να απαγορευθούν, όχι απλώς η πώληση από την Ελλάδα. Εγώ δεν έχω να προσθέσω τίποτα, έχουν υποθεί όλα και εσείς τα λέτε. Κάποια στιγμή η δική μας ερευνητική δουλειά δεν μπορεί να βασιστεί παρά στις πληροφορίες που διαθέτουμε. Και ποιος μας ενημερώνει? Δημοσιογράφοι, ερευνητές, που δεν αναφέρονται σε μία μεμονωμένη περίπτωση, αλλά σε μαζική χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού για μαζική παρακολούθηση. Και στην Ελλάδα και αλλού, για πολιτικούς λόγους κατά την άποψή μου, και καμία σχέση δεν έχουν όλα αυτά με την εθνική ασφάλεια. Και γίνεται μεγάλη κατάχρηση αυτής της έννοιας εθνικής ασφάλειας, που δεν χαρακτηρίζει μόνο την Ελλάδα αυτό, αλλά αφορά και την Ελλάδα.
και δεν μπορούμε να τα βάλουμε σε αυτό το τσουβάλι, όλα κρύβονται πίσω από την εθνική ασφάλεια, ούτε επιτρέπονται τα πάντα εν ονόματι. Και χαιρετίζω και το σχέδιο έκθεσης της Sophie Netfeld. Η συνοδοσία σε τελική ανάλυση για το πώς χρησιμοποιείται και πώς επικαλούνται την εθνική ασφάλεια. Και κάτι άλλο που μου φαίνεται πολύ σημαντικό στην ένομη τάξη μας, σε περίπτωση που υπάρχει νόμιμη κατασκοπία και υπάρχει διάταξη εισαγγελική παραγγελία από δικαστικό, θα πρέπει να γνωρίζει το πρόσωπο και για ποιο λόγο παρακολουθείται. Δεν μπορείς να βγαίνεις και να λες, κοιτάξτε, θέλω να παγιδεύσω το τάδε τηλεφωνικό αριθμό για λόγους εθνικής ασφάλειας. Δεν αρκεί αυτό. Θα ήταν διαφορετική η απόφαση αν ήξερε ο εισαγγελέας ότι πίσω από αυτό τον αριθμό κρύβεται ευρωβουλευτής του οποίου δεν έχει αρθεί κοινοβουλευτική ασυλία. Άραγε. Αυτά τα ερωτήματα σήμερα δεν έχουν απαντηθεί και θα πρέπει να τα αναφέρουμε κι εμείς. Η δουλειά της Επιτροπής μας, της Εξεταστικής, είναι σημαντική, αν μη τι άλλο, για να το αναφέρουμε, να μιλάμε για αυτά τα πράγματα, να υποστηρίζουμε τους ερευνητές δημοσιογράφους και για να τεθεί ένα τέρμα στις καταχρήσεις και στην παράνομη χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού. Δεν ξέρω αν αυτό λύσει το θέμα της εχθρικής στάσης που έχει απέναντί μου ο Πρωθυπουργός σας. Εγώ δεν έχω τίποτα με τα πρόσωπα. Εδώ είμαστε σε ένα σύστημα που επιτρέπει την πλήρη ατιμωρησία και πολυσταίνει επικίνδυνα προς το μη σεβασμό της δημοκρατίας και του τρόπου με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να σέβεται τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου στα κράτη-μέλη.